Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τον κόσμο για το τι θα συναντήσει με το νέο σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τον Καλλικράτη, επισημαίνει ο πρώην βουλευτής και δήμαρχος Γιώργος Τσούρνος, ο οποίος αναφέρεται ακόμη και σε άλλα ορισμένα σημεία που αφορούν τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ήδη πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Σε 4 ακόμα λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε εκλογές. Εκεί που θα ήθελα έτσι να παρατηρήσω είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη ενημέρωση στους πολίτες για το τι προβλέπει αυτός ο νόμος που έχει το όνομα Καλλικράτης. Τι αρμοδιότητες δίνει στο Δήμο και κυρίως τι αρμοδιότητες δίνει στην περιφέρεια που είναι ένας καθαρά νέος θεσμός που έτσι χοντρά λέμε ότι ο Περιφερειάρχης θα είναι ο Πρωθυπουργός της Περιφέρειας. Ο πολίτης νομίζω δεν έχει ενημερωθεί. Λιγάκι στενοχωρεί με το ότι βλέπω ότι όλοι οι υποψήφοι αντί να επιδοθούν στον τομέα της ενημέρωσης επιδίδονται στον τομέα του καφενείου. Όλοι υπολογίζουν ότι θα αλλιεύσουν ψήφους όχι ενημερώνοντας ή για το πρόγραμμά τους, αλλά περισσότερο με την προσωπική επαφή των πολιτών. Αυτά είναι μια παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος και νομίζω θα πρέπει να την αλλάξουν. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι η προσωπική ικανότητα ενός επικεφαλής, είτε περιφερειάρχη, είτε δημάρχου, είτε πρωθυπουργού, είτε αρχηγού κράτους, η προσωπική ικανότητα αυτό είναι το σημαντικότερο κριτήριο στο οποίο θα πρέπει να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία οι ψηφοφόροι. Αλλά όμως αυτό χρειάζεται μία έρευνα. Δηλαδή νομίζω ότι τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι κυρίως έχουν μια μεγάλη ευθύνη να καλέσουν τους υποψήφιους, είτε περιφερειάρχες είτε δημάρχους, σε δημόσιες συζητήσεις, αυτά τα γνωστά debate. Και όχι ένα, αλλά πολλά debate, ώστε μέσα από τη συζήτηση ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, να ενημερωθεί τόσο ως προς το πρόγραμμα, που αυτό είναι το λιγότερο, όσο μέσα από τη συζήτηση θα μπορεί να διαβλέψει τις προσωπικές ικανότητες του κάθε υποψηφίου. Για να πάει λοιπόν ένας τομέας μπροστά, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι πρωθυπουργός, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική ικανότητα του επικεφαλής. Άλλωστε η πείρα το έχει διδάξει. Η Ελλάδα μπορεί να έχει γνωρίσει από την απελευθέρωση και μετά πολλές δεκάδες πρωθυπουργών. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι σημάδεψαν το πέρασμά τους. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τους καλύτερους και να ψηφίσουμε με γνώμονα τις προσωπικές ικανότητες του κάθε υποψήφιου, τις οποίες θα ανιχνεύσουμε μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι το σχέδιο Καλλικράτη στον τομέα των δημάρχων, ένας υποψήφιος δήμαρχος δηλαδή, χρειάζεται 150-200 άτομα ένα συνδυασμό. Αυτό είναι υπερβολικό. Νομίζω τώρα η κυβέρνηση δηλαδή έτσι στον τομέα αυτό λαϊκίσε. Με ποια έννοια? Ότι κατάργησε τους δήμους και για να χρυσώσει το χάπι της κατάργησης προέβλεψε ο νόμος σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ένα τοπικό συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, ξέρω, ο υποψήφιος δήμαρχος Ναυτιλίου χρειάζεται να έχει 150 συνολικά υποψήφιους για τοπικά συμβούλια και κεντρικά συμβούλια. Επειδή η πείρα έχει διδάξει και ελπίζω αυτό να αποτελέσει εξαίρεση τώρα, ότι τα τοπικά συμβούλια είναι μόνο σαν χαρτιά, δεν προσέφεραν και τίποτα αυτά που υπήρχαν. Από την άλλη πλευρά δημιουργούν ένα δυσβάστακτο βάρος για έναν δήμαρχο να βρει 150 άτομα για να πλησιώσει. Θα μπορούσε το διάταγμα λοιπόν να περιορίσει τον αριθμό αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένα τοπικό συμβούλιο σε κάθε δήμο που καταργείται. Τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να προσφέρουν τίποτα τα δημοτικά διαμερίσματα στους μικρούς οικισμούς και δημιουργούν μια πρόσθετη φασαρία για τους υποψήφιους δημάρχους, διότι ενώ ο υποψήφιος περιφερειάρχης εκλέγονται πάνω μέσα στην αρχογίδα 9 σύμβουλοι θα έχει 14 υποψήφιους, ο υποψήφιος δήμαρχος ενός δήμου θα πρέπει να έχει 150 υποψήφιους. Και μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Νομίζω έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Όλοι θυμάμαι από τα παλιά τα χρόνια που είχα και εγώ πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι διεκείταν και η Νέα Δημοκρατία τότε του Ευάγγελου Αβέροφ και του Έβερτ μετά αδέσμευτη και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω η ανάμειξη των κομμάτων στο θέμα της εκλογής των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειών είναι βλαπτική των συμφερόντων του τόπου, διότι εμποδίζει την ανάδειξη των ικανοτέρων. Εάν λοιπόν την επόμενη της εκλογής δεν θα πάει ο οποιοσδήποτε αρχηγός του κόμματος να υποδείξει στον εκλεγμένο περιφερειάρχη για παράδειγμα τι θα πρέπει να κάνει, αλλά με τις προσωπικές του ικανότητες ο εκλεγμένος περιφερειάρχης θα κληθεί να λύσει προβλήματα δύσκολα τα οποία απασχολούν και την περιφέρεια τη δική μας αλλά και όλες τις περιφέρειες.